συντεταγμένες κάθε κινητό. Κάθε χρονική στιγμή. Έτσι. Αν ξέρω γεωγραφικό πλάτος κινητό, τις συντεταγμένες κάθε κινητό. Μα σημαίνει το πώς παρατεύει αυτό το γεωγραφικό πλάτος. Αν θέλω να συντεταγμένες στο σώμα. Πώς γίνεται το πέντε συντεταγμένες στη συσκευή. Κάνω να λέω άλλο κάτι. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι πώς τους δικτύου μου κάνει την κρίση. Αρκετά σχόλια από την έκθεσή μας. Κάνουμε μια μικρή ξενάγηση
μια ολοκληρωμένη μάλλον θα ήθελα να πω ξενάγηση στα 25 εκθέματα του κύριου Κώστα Κοτσανά, τα οποία είναι κάποιες αξίες μαθηματικές κατασκευές. Έχουμε κεντρήσει το ενδιαφέρον των μαθητών, παρακολουθούμε από το πρωί, γιατί είναι κάποιες κατασκευές που στηρίζονται, σε αυτές στηρίζονται κάποιες σύγχρονες κατασκευές. Έτσι, είναι πάρα πολύ εντυπωσιακά, έχουν εντυπωσιαστεί τα παιδιά. Παρουσιάζουμε αρχαία ρομπότ, αρχαία λάπτοπ. Είδαμε κινηματογράφο. Κινηματογράφο, υπήρχε κινηματογράφο στην αρχαιότητα. Παρουσιάζουμε αυτόματο πολιτή με κέρματα. Έχουν εντυπωσιαστεί πάρα πολύ τα παιδιά. Δηλαδή, εκθέματα τα οποία ακόμη και σε εμάς τους μεγάλους που τα ακούμε, είναι η πρώτη φορά και εντυπωσιαζόμαστε. Φαντάζομαι τους μαθητές. Τους μαθητές, γιατί το σημαντικό είναι ότι οι κατασκευές αυτές δεν έγιναν ούτε πριν 10 ούτε πριν 20 χρόνια, αλλά μιλάμε για δεύτερο έως τρίτο. Ναι, διαβάζαμε πριν αυτά τα εκθέματα ότι είναι 2.000 χρόνια π.Χ. Χριστού. Άρα δηλαδή 2.000-4.000 χρόνια πριν είχαμε ανακαλύψει, οι οποίες είναι ακόμα και σήμερα πολύ εντυπωσιακές. Πολύ εντυπωσιακές. Και κεντρίζουμε το ενδιαφέρον και σε αυτό στηρίζονται η σύγχρονη τεχνολογία πάνω σε αυτές τις κατασκευές. Ακόμη και η κατασκευή του αυτοκινήτου, όλα βασίζονται σε αρχαίες κατασκευές. Σε αρχαίες κατασκευές. Όπως είπατε, πολλοί μαθητές είναι από το πρωί που έχουν έρθει. Από το πρωί πολλά σχολεία. Πρώτη μέρα είναι σήμερα. Πρώτη μέρα η έκθεση λειτουργήσει πρωί απόγευμα από Πέμπτη ως Σάββατο, 9, 1 και 5 με 8 και Κυριακή μόνο 9 με 1. Ήτανε το θέατρο που συμπλώσανε. Το θέατρο το οποίο δεν περιμένατε ότι υπήρχε στα αρχαία χρόνια, έτσι. Του έλεγες που να πάει και μετά όταν τελείωνε πήγαινε εκεί, έκανε την παράσταση και μετά ξαναεπίστεψε και ξαναπήγαινε στο σημείο που ήταν. Στο σημείο που ήταν. Εσένα τι σε εντυπωσίασε? Εμένα το ρομπότ. Το ρομπότ. Ναι. Ήταν σηκωμένο το ένα χέρι και όταν βάζαμε ένα ποτήρι στο χέρι εκείνο κατέβαινε και έριχνε κρασί. Ο υπηρέτης δηλαδή. Ναι. Μάλιστα. Περιμένω ότι στα αρχαία χρόνια θα υπήρχαν τέτοια πράγματα. Όχι. Όχι. Κρασί, από τι εντυπωσιάστηκες περισσότερο? Φαντάζομαι για το μέλλον, τα είχαν και στο παρελθόν. Τα είχαν και στο παρελθόν. Ήξερες ή είχες ακούσει ότι κατά την αρχαιότητα υπήρχαν τέτοια πράγματα? Ή πρώτη φορά είναι που με αφορμή την έκθεση έμαθες ότι υπήρχαν τέτοια πράγματα στην αρχαιότητα? Μερικά τα ήξερα, τα πιο λίγα, αλλά εντυπωσιάστηκα. Τα θέματα αυτά, μόνιμα της Μουσείου Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας στο Κατάκολλο μαζί με το Μουσείο Αρχαίων Ελληνικών Μουσικών Οργάνων και Παιχνιδιών και επίσης το Μουσείο Αρχιμίδη που βρίσκεται στην Αρχαία Οδοπία. Εκεί φιλοξενούνται, ξαναζωντανές, 350 εξαιρετικές αρχαιολογικές επευρέσεις. Στόχος του Μουσείου, όπως και των περιοδευμένων εκθέσεων που έρχονται σε διάφορα μέρη όπως εδώ στη Βέρεια, είναι να αποδείξουν, να γνωρίσουν την άγνωστη του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού της αρχαίας ελληνικής τεχνολογίας και να αποδείξουν παράλληλα ότι η τεχνολογία των αρχαίων Ελλήνων ήταν το τέλος του αρχαίου ελληνικού κόσμου, ήταν συγχρονιστικά όμοια με τις αρχές της σύγχρονης τεχνολογίας μας. Αυτό ξεδόθησε ό,τι να φαίνεται περίεργο, μπορεί καθένας να διαπιστώσει, ανοίγοντας και βλέποντας τη μηχανία του αρχαίου. Θα δει ότι η μηχανία του αρχαίου αποτελείται από πηγές και περιπτώσεις, από δυνητικούς τροχούς και κανόνες, από τροφαλίες και ημάτες, από ανισοτροπούς καλυσίδες, από υδροτικές βαλίδες και τραγικούς εμεχθές, από έπολα και κυκλίδους, από αυτόματους προηγούς και προγραμματιστές. Όλα αυτά που σας είπα είναι εκδοτημένα των αρχαίων Ελλήνων, με τα οποία αρχαίοι Έλληνες είχαν δημιουργήσει πολλοί προηγούς μηχανισμούς, όπως ο κινηματογράφος του Φίλωνος, με το τρίτο ένα από Χριστού που είδατε προηγουμένως, παιδιά, δεν ξέρω αν το είδατε αυτό. Επίσης το ρομπότ υπηρέτρια του Φίλωνος, επίσης από το τρίτο ένα από Χριστού. Και όλα αυτά τα επιχειρήματα υπήρξαν κατά παρακαταθήκη για το δυτικό τεχνολογικό πολιτισμό, ο οποίος τα επανέκτησε μετά από 1000 χρόνια ορίμανσης, ανέξοδα και ανεπόδιστα. Και είναι εξαιρετικά σημαντικός ο σκοπός της έκθεσης, της προεδρεύουσας έκθεσης και του μουσείου και επίκαιρος, γιατί αποδεικνύει περίτρανα πόσα περισσότερα από όσα νομίζουμε προστάει ο δυτικός τεχνολογικός πολιτισμός στους Έλληνες. Βλέπουμε ότι η βάση όλου του σύγχρονου πολιτισμού μας
είναι σε αυτές τις βρύσεις. Ακριβώς. Ακριβώς. Βλέπουμε ότι όποιο τομέα της σύγχρονης τεχνολογίας γνωρίζουμε, θα δούμε ότι η απαρχές του βρίσκεται στην αρχαία νέα τεχνολογία. Είτε στις τηλεπικοινωνίες, είτε στον αυτοματισμό, είτε στα αστυνομικά όργανα, είτε στις μηχανές. Για παράδειγμα, να αναφέρω το εξής, ότι εκεί στην αρχαία Ελλάδα έχουμε για πρώτη φορά την αξιοποίηση της ενεργειακής ενέργειας παγκοσμίως, την αξιοποίηση της αιωλικής ενέργειας παγκοσμίως. Για παράδειγμα, μια αιωλική ύδραυλη, η ύδραυλη των Αλεξανδρέα. Και όλα αυτά. Μάλιστα. Τα παιδιά εδώ που είναι μαζί μας, θέλουν να ρωτήσουν κάτι, κύριο καθηγητή. Πολύ μεγάλη χαρά που μπορούν πρώτα απ' όλα οι μαθητές ή οι μαθητές να γνωρίσουν την αρχαία ελληνική τεχνολογία. Να γνωρίσουν ότι ό,τι έχουμε τώρα, ό,τι έχουμε σήμερα, συζητείται στους αρχαίους Έλληνες. Και μάλιστα το σημαντικό, το μεγαλύτερο ποσοστό να είναι το δεύτερο και τρίτο αιώνα από Χριστού. Και οπότε ξέρετε εσείς πολύ καλά εδώ στη Μακεδονία ότι στηρίζονται πού, στον Αλέξανδρο, μάλιστα να ξεκινήσουμε τον Αριστοτέλη. Και μετά να πάμε στον δάσκαλο του Αλεξάνδρου. Στον Αλέξανδρο λοιπόν και στους διαδόχους του. Και κυρίως ας πούμε τον Πτολεμαίο, την Αλεξάνδρεια, την Ελληνιστική Αλεξάνδρεια, που πάρα πολλά από αυτά τα εκθέματα στηρίζονται εκεί. Λοιπόν, νιώθω πολύ μεγάλη χαρά γιατί οι μαθητές γνωρίζουν την αρχαία τεχνολογία, γνωρίζουν τους αρχαίους Έλληνες εφευρέστητες, παράδειγμα τον Χτισίβιο, τον Φίλωνα, τον τρίτο αιώνα από Χριστού, που είναι οι σημαντικότεροι εφευρέστητες της αρχαιότητας, μάλιστα της ανθρωπότητας, να πούμε. Να πούμε το εξής, ότι από αυτούς εμπνεύστηκε ο Νταβίντσι, για παράδειγμα, και οι άλλοι επιστήμονες της αναγέννησης, και δημιουργήθηκε η σύγχρονη τεχνολογία. Όσο νερό αφαιρείς, τόσο προσθέτει. Εδώ το αυτόματος πολιτής. Σύγχρονο πυροσβεστικής. Το αιώνα από Χριστού. Από το Πισίδιο και μας περιγράφει με λεπτομέρειες ο Λίγων ο Αλεξανδρέας, από το αιώνα μετά Χριστό. Θέματα μαθηματικών είναι εφαρμογές μαθηματικών, φυσικής, των αρχαίων Ελλήνων, τα οποία βλέπουμε ότι ακόμα και σήμερα, τι εφαρμογές μπορούν να έχουν. Δηλαδή, με απλά λόγια, αν ανοίξουμε τον καπό ενός αυτοκινήτου, σημερινό τεχνολογικό επίτευγμα, θα δούμε ότι αποτελείται από αγγλίες, έμβολα, τροχαλίες, αλυσίδες, τα οποία αυτά ήταν δημιουργήματα των αρχαίων, τα οποία είχαν ανακαλύψει από δεύτερο έως τρίτο αιώνα π.Χ. Τεχνολογικά ευρήματα της εποχής εκείνης που και σήμερα ακόμη φαντάζουν, ας πούμε, σαν εξωπραγματικά. Φαντάζομαι εξωπραγματικά, ναι. Και αν φανταστείτε δηλαδή οι κοινωνικο-οικονομικο-πολιτικές συνθήκες να ήταν κατάλληλες τότε εκείνη την περίοδο, δηλαδή υπάρχει η ελαιόσφαιρα του Πλάτωνος, φανταστείτε δηλαδή αυτή η ελαιόσφαιρα να έκανε την βιομηχανική επανάσταση πριν 1500 χρόνια. Πού θα βρισκόμασταν τώρα, φανταστείτε δηλαδή αυτό. Τόσο απλό παράδειγμα. Είναι απίστευτα τα στοιχεία αυτά που βλέπουμε στους αρχαίους, την εφαρμογή που έχουν ακόμα και σήμερα. Τα παιδιά από το γυμνάσιο που επισκέφτηκαν σήμερα και εσύ παρουσίαζες τα θέματα αυτά. Πώς είδες τα παιδιά, πώς το δέχτηκαν? Το πρώτο συνέστημα που πιστεύω τους έρχεται στο μυαλό είναι έκπληξη. Έκπληξη, θαυμασμός. Δηλαδή και απορία, δηλαδή το πόσο σπουδαίοι ήταν οι αρχαίοι μας. Το πόσο δηλαδή βάζαν το μυαλό τους να σκεφτεί αυτό, να έχουν καθαρή σκέψη, να σκέφτονται. Εφαρμογές δηλαδή που χρειάζονται, πρέπει να τις φτιάξουμε και τις φτιάχνουμε. Τα παιδιά δηλαδή τα είδες να έχουν εντυπωσιαστεί?
να έχουν εντυπωσιαστεί και να παίρνουν ερεθίσματα. Γιατί με ρωτούσαν πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό, να γίνει μια παραλλαγή για κάτι άλλο. Δηλαδή, βάζανε και τη δική τους πινελιά, δηλαδή πάνω στην εφεύρεση, το πώς θα μπορούσε να γίνει ακόμη καλύτερα. Ναι, πολύ σημαντικό αυτό. Πολύ σημαντικό, γιατί αποτελεί ερέθισμα και είναι σημαντικό να, τα παιδιά να έχουν ως βάση κάτι για να σκέφτονται, να μην είναι άβουλα όντα.